Έχω πει ότι δεν θέλω να ασχολούμαι με το Power of Love, διότι στην προηγούμενη σεζόν μας πήρε το 95% από τη σεζόν ολόκληρη το Power of Love και είπα να το αφήσουμε πίσω, δεν υπάρχει λόγο να το συνεχίσουμε. Και μάλιστα είπα ότι έληξε το παιχνίδι, για μας ένα παιχνίδι ήταν, τελείωσε μέχρι εκεί. Όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά και ψάχτε κιόλας μάλιστα το GR Express μέσα στο YouTube, θα δείτε ότι δεν έχουμε ασχοληθεί καθόλου από τον Ιούνιο μήνα και μετά με το παιχνίδι αυτό. Όμως, μία εξέλιξη μας έκανε να σκεφτούμε με την Έλενα ότι πρέπει να επιστρέψουμε και να μιλήσουμε λίγο για έναν παίκτη του Power of Love, ο οποίος έχει ένα πολύ ωραίο σώμα, γραμμωμένο μάλιστα κιόλας, ο οποίος όμως έκανε κάποιες κινήσεις οι οποίες ήταν απαράδεκτες. Και ποιες ήταν οι κινήσεις, αγαπητή μου Έλενα? Εντάξει, να πούμε ότι το είδαμε και το άρθρο στο Νάσος Blog. Ο συγκεκριμένος ψάρευε κοριτσάκια από τα social μέσα, mm-hmm, και έστειλε φωτογραφίες με τα γεννητικά του όργανα. Και μάλιστα στο ένα έπεσε σε ανήλικο. Στη μία φωτογραφία που έχει στείλει ήταν κάτω από 18 χρονών. Οι φωτογραφίες έχουν βγει σκεπασμένα φυσικά τα επίμαχα. Εντάξει, κάτω από 18 δεν σημαίνει ότι είναι ανήλικο. Κάτω από 16 είναι ανήλικο πια. Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα όχι, να σου πω κάτι. Ανήλικο είναι κάτω από 16. Σε ένα μικρό κορίτσι, εντάξει, δεν κάθεσαι. Μικρό πάνω, είναι, αλλά άκουσα. Δεν στέλνεις στα social media μέσα, μέσω social media, τον εαυτό σου γυμνό με το πουλάκι σου έξω, να δείξεις, ας πούμε, ότι και το πουλί σου έχει, να πούμε εμείς. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι ο συγκεκριμένος το έπαιζε και μη μου άπτου και είχε παρεξηγούταν και εύκολα. Ναι, ο μάγκας ο Πολαβαρής. Το παιδί της Γιάννης Πόρτας. Ο μάγκας ο Πολαβαρής. Ο μάγκας ο Πολαβαρής. Εντάξει, δηλαδή, κοιτάξτε, μπορεί το κεφάλι να έλειπε, μπορεί το κεφάλι να έλειπε από τη φωτογραφία, αλλά ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ποιος είναι και τι ακριβώς έχει κάνει και στο παρελθόν του. Εμείς δεν θα ασχοληθούμε με τον, για να δώσουμε, με το θέμα αυτό για να δώσουμε το συγκεκριμένο παίκτη, αλλά εμείς θα ασχοληθούμε και θα πούμε το εξής, ότι τα μυαλά μπορούν εύκολα να φουσκώσουν. Δες πιο πριν που μιλήσαμε για την Εμμανουέλα, ας πούμε, και τα υπόλοιπα κορίτσια του GNTM. Λοιπόν, πόσο φουσκώσαν τα μυαλά τους, την έξαν σχέση στον αέρα ετών και φύγανε. Και μάλιστα μία την έξι και γάμο. Λοιπόν, τα παιδιά αυτά πιστεύουν τώρα ότι επειδή πέρασαν από ένα reality του επίπεδου Power of Love, το οποίο ήταν πάρα πολύ ισχυρό, τουλάχιστον μηδιακά, σαν social media μέσα, ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν και πώς το θέλουν. Και ότι πλέον τώρα αυτοί έχουν περάσει στο απειρόβλητο. Δεν είστε στο απειρόβλητο. Και μάλιστα κρίνεστε. Κρίνεστε με τις κινήσεις που κάνετε. Το λυπηρό είναι, επειδή ασχοληθήκαμε και εμείς πολύ με αυτό το παιχνίδι, είναι το ότι βγήκανε μετά και κάποια δημοσιεύματα που μίλησαν και για 2-3 κοπέλες που έχουν πάρει τον κακό δρόμο, διότι δεν μπορούσαν να εργαστούν, δεν ξέρω, σε ένα κανάλι, δεν ξέρω τι είχαν στο μυαλό τους να κάνουν. Το καυτηριάσαμε και αυτό όμως. Ναι. Βγήκαμε, το είπαμε αυτό. Ναι. Σε αυτό το είπαμε. Κάποιες κοπέλες οι οποίες. Ναι. Αναζητούν συντροφιά και πληρώνονται. Οπότε τώρα εμφανίζεται και το συγκεκριμένο άτομο και ξεγυμνώνεται, που σημαίνει ότι εντάξει, είναι ακραία έτσι αυτά που κάνει. Και δεν μας αρέσει ξαφνικά να ανακαλύπτουμε ότι ασχοληθήκαμε με ένα παιχνίδι που κάποια άτομα μέσα σε αυτό το παιχνίδι που έπαιξαν. Πήραν τόσο στραβό δρόμο. Δεν ήταν τόσο αθώο όσο φαίνονταν. Όχι, και όντως έχουν πήραν υπάρχει στραβό δρόμο. Ακριβώς. Αθώα ήταν τα πράγματα. Πήραν στραβό δρόμο. Και εδώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πρέπει να ξέρετε ένα πράγμα, ότι δεν πρέπει να θεοποιείτε τους ανθρώπους που βγαίνουν στην τηλεόραση. Όλα αυτά τα άτομα δεν έχουν καμία διαφορά από εσάς εκεί απέναντι. Καμία απολύτως διαφορά. Η διαφορά μόνο που μπορούν να αποκτήσουν είναι να τους δώσετε τον αέρα εσείς για να πάρει αέρα το μυαλό τους. Και όταν πάρει αέρα το μυαλό, έχουμε μία κατάληξη συνήθως τέτοιου επίπεδου. Συνήθως τέτοιου επίπεδου. Mm-hmm. Έτσι, γιατί υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι τα βγάζουν πέρα και δεν είναι. Παθαίνουν ζημιά, γιατί δεν μπορεί να πει ότι όλα τα παιδιά από τα reality μέσα έχουν το λάθη. Βέβαια. Έτσι. Δεν μπορεί να πει κάτι τέτοιο. Όμως είναι επιγικό απαράδεκτο να βγαίνει ο άλλος με το πουλάκι του έξω και να το στέλνει με φωτογραφία μέσω social media στα κοριτσάκια, πιστεύοντας ότι θα ξεπεράσει το σπαλιάρα. Α, ναι. Ναι. Εννοείς στα 4.000. Στο νούμερο, ναι. Γιατί αυτό πιστεύει. Ότι θα ξεπεράσει το σπαλιάρα. Αυτό ειδηγματίζει το κορμί μαζί με ότι. Υπάρχει μαζί με αυτό. Για τα κοριτσάκια. Ναι. Ναι. Δεν πάει σε αγοράκια, σε κοριτσάκια πάει. Ναι. Αυτό μας. Θέλει να πέρασει στο σπαλιάρα. Αλλά ο σπαλιάρας είναι ένας. Δεύτερος δεν υπάρχει.